Να σας πω ότι μου μίλησε για το θέμα του, όπως πολύ σωστά είπες, για την ώρα θανάτου, ότι δεν θυμάται γενικώς, έχει αρχίσει αυτό ένα μοτίβο, έχει ξεκινήσει, ότι δεν θυμάται την ώρα, δεν θυμάται λεπτομέρειες, θυμάται μόνο περιστατικά. Έχει ξεκινήσει δηλαδή μια διαφορετική αφήγηση, αυτό βλέπουμε, αυτό μου κάνει εντύπωση. Προσπαθεί με διαφορετικό τρόπο να αφηγηθεί τα γεγονότα, χωρίς να αποκαλύπτει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Για να ακούσουμε. Πες μου τώρα λίγο για τη μαρτυρία, ότι εσύ είχες, τέλος πάντων, κακοποιούσες μια κοπέλα. Αυτό συνέβη. Που την κλέβω, υποτίθεται που την είχα κλειδώσει και στο δωμάτιο και της έδινα. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι, γιατί δεν θέλω πραγματικά. Κάνω υπομονή να ξεμπερδέψω την υπόθεση. Εγώ θέλω να μου φέρουν αυτή τη μάρτυρα, να τη φέρουν μπροστά σε μένα. Και αν φοβάται με έναν πως δεν, να φέρουν μπροστά στους αστυνομικούς. Και να μου πει μπροστά στο μητρό μου, να τη δω κιόλας ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή που λέει ότι εγώ την είχα κρυβώσει στο δωμάτιο, την έδαινα, τη έδινα μόνο νερό, γιατί ας πάρουν την ίδια τηλέφωνο. Δηλαδή τόσοι ανθρώποι μέσα σε ένα σπίτι, εγώ τους έκανα καλά. Ποιος είμαι εγώ? Ρε, πάμε καλά, μην τα συγχωρήσω, πάμε καλά. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην ίδια στρώμα. Θέλω να θυμηθείς λίγο το θέμα της Κατερίνας, το τι έγινε με το παιδάκι. Θέλω να μου πεις λίγο τι ώρα περίπου κάλεσε το στενοφόρο για να παραλάβει. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ψέματα δεν θα πω, παιδιά, δεν το θυμάμαι. Μόνο θυμάμαι ότι άγγιξε το στενοφόρο. Το θυμάμαι αυτό πολύ καλά. Μετά από τους χαμούς των παιδιών μου και τέτοια κάτι άλλο οικογενειακά προβλήματα που έχουν οι γονείς σου, δεν θυμάμαι τις ώρες. Την Κατερίνα τι ώρα την κάλεσες στο νοσοκομείο? Μήπως θυμάσαι αυτό? Ώρες δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι τους είχα πάρει όλους τηλέφωνο. Τις ώρες δεν τις θυμάμαι. Νομίζω κάποιος άλλος την είχε πάρει νωρίτερα, κάποια φίλη μου. Την πήρα κι εγώ και δεν χτυπούσε. Και μετά μίλησα με τους δικούς μου. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω για τις ώρες και επιμένω? Γιατί πολλοί λένε ότι πέφτει σε αντιφάσεις και προσπαθώ να βοηθήσω την κατάσταση. Γι' αυτό σε ρωτάω. Εγώ όμως δεν μπορώ να θυμάμαι τις ώρες. Δεν μπορώ να θυμάμαι τις ώρες. Μπορώ να κοιτάξω την κατάστασή μου. Δεν έχω να κρύψω κάτι στην κατάστασή μου. Γιατί πιστεύεις ότι πέφτει σε αντιφάσεις που και που και δεν αλλάζουν αυτά που λες? Γιατί δεν θυμάμαι ώρες. Έχω ένα θέμα, δεν θυμάμαι. Άρα είσαι ασθενική μνήμη, αφού δεν θυμάσαι. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Δεν θέλω. Δεν είναι πράγματα καλά. Να πράγματα άσχημα. Για τους λευκούς γάμους δήλωσε είχε καταγγείλει. Να μου φέρνανε λεφτά τότε, να είχα να ζήσω για να μην έκανε τίποτα. Και γι' αυτό θα μου πούνε. Μπορούσες όμως να κάνεις τα πάντα για τα λεφτά, Ειρήνη? Δεν είναι ότι μπορούσα να κάνω τα πάντα. Έτυχε αυτή η ανάγκη. Και δεν έκανα κάτι άλλο. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι άλλο παράδειγμα. Και δεν ήξερα ότι ήταν παράδειγμα. Ήξερα πρώτα ότι βοηθάς έναν άνθρωπο και αυτός. Δεν είναι κάτι κακό. Γιατί να βοηθείς δηλαδή έναν άνθρωπο να μείνει και αυτός στην Ελλάδα? Αυτό που έκανες δεν ήξερες ότι ήταν νόμο καθόλου, δηλαδή? Ήξερα ότι είναι νόμο. Όταν πήγα στο. Αφού πήγα σε. Δεν το έκανα στα χέρια και έφυγα. Πήγα σε τέτοιο που το έκανα. Συμβολογράφο. Και αυτό σου είπε? Ήξερα ότι είναι κάτι νόμο. Αυτό σου είπε. Τι είμαι συμβολογράφο, τίποτα. Και έχω περάσει από το Δημαρχείο αυτό το πράγμα. Κεφάλαιο μάνα σου. Τίποτα. Χαρά μου, άκου να δεις λίγο. Μπορεί να με πονέσει άμα θα πάω κάτι, θα κλάψω, ναι, γιατί είναι άνθρωπος. Αλλά σε όλα αυτά που με έκανε, εγώ δεν πρόκειται να τη συγχωρήσω. Όσο ζω και έχω ανοιχτά τα μάτια μου, για μένα αυτή η γυναίκα έχει τελειώσει. Χτύπα ξύλο, ναι, αν θα πάθει κάτι, να μου πειράξει. Γιατί την κυριγάνει. Δεν είναι και αυτή ότι. Μακάρι να ξεμπλέξει μόνο αυτά τα προβλήματα που έχει. Ποιοι την κυριγάνε? Αυτό το ξέρει η ίδια. Όταν εξαφανίστηκε και μπήκανε στο δικό μου το σπίτι, εγώ έφαγα το κεφάλι μου. Τουλάχιστον εγώ όταν βγήκα να πω για την δεν βγήκα να πω κάτι ψέματα. Γιατί η ρεφίλα δεν είναι κατσέ, σαν μάνα δεν ήταν σωστή. Αυτός ο πατέρας των παιδιών είναι ο ίδιος, έχουμε πει και για τα δύο παιδάκια σου? Ναι, ο ίδιος. Ήταν προϊόν βιασμού, αλλά δεν ήταν ο Γιώργος και ήταν κάποιος άλλος? Όχι. Ήταν συνενετικό, ήθελες και εσύ να κάνεις μαζί του παιδιά? Έτυχε και το κράτησα όταν έμαθα ότι είναι ίδιος το κράτησα. Πάντα ήθελα ένα παιδάκι μου στη ζωή μου. Μ' αρέσει να είναι πολύ τα παιδάκι. Πάω πάρα πολύ τα παιδάκι. Γιατί ήθελα να δώσω αγάπη, γιατί την αγάπη δεν έχω πάρει εγώ ποτέ. Την αγάπη δεν είχα από τη μάνα μου να τη δώσω το παιδί μου. Όταν σε πιάσανε, αυτόφορο σκέφτηκες ότι μπορεί να έχει σχέση και με την υπόθεση αυτών των 5 βρεφών και πανικοβλήθηκες, φαντάζομαι. Μου πανικοβλήθηκες, φώναζα, γιατί λέω δεν κάνει τίποτα, δεν εκπλέξει κανέναν, γιατί δεν το κάνει. Ούτε κάνει από καταπέσιμο. Και αν κλείσετε μέσα. Φοβήθηκες ότι σε συνδέσανε με τα 5 παιδάκια εκείνη την ώρα. Ναι, ρε φίλε, γιατί ποτέ δεν θα πείραζα από ένα παιδί. Και όλοι προσπαθούν να με κατηγορήσουν. Αν γίνει το οτιδήποτε και βρεθεί κάπου που το απέφχονται όλοι οι άνθρωποι. Θα το αντέξει, πιστεύεις, θα αγωνιστείς γι' αυτό, θα το αντέξει? Όχι, δεν θα το αντέξω και θα κοιτάξω να ξανακοιταχτούμε τα πάντα.